Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κοντά σας και σήμερα σε άλλη μια εκπομπή Μυστικά Υγείας και Ομορφιάς. Κοντά μας έχουμε τη Δόκτωρα Αμαλία Τσιατούρα, δερματολόγο αφροδυσιολόγο και επιστημονική διευθύντρια της Cosmetic Derma Medicine. Κυρία Τσιατούρα, χαίρετε. Γεια σας. Θα συζητήσουμε σήμερα για τον Botox. Mm-hmm. Ξεκινάμε την πρώτη ερώτηση. Τι είναι και πώς δρά? Το Botox είναι από τις πιο δημοφιλείς θεραπείες της αισθητικής δερματολογίας. Είναι ουσιαστικά μια πρωτεΐνη που παράγεται από έναν μικροοργανισμό, το κλειστηρίδιο της αλαντίασης, έτσι όπως το ονομάζουμε, την οποία πρωτεΐνη, εισάγοντάς την ενέσιμα στην περιοχή των μυών, μειώνουμε την κινητικότητά τους. Χωρίς αυτό να φαίνεται, να καταλαβαίνει ο άλλος ότι έχει γίνει Botox, παρόλα αυτά μειώνεται η κίνηση με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται ηλτίδες έκφρασης. Μάλιστα. Σε ποια σημεία του προσώπου εφαρμόζεται? Οι πιο συνηθισμένες περιοχές που εφαρμόζεται το Botox είναι το πάνω μέρος του προσώπου, δηλαδή το μέτωπο, το μεσόφριο και τα μάτια, το πόδι της χήνας, όπως το ονομάζουμε. Παρ' όλα αυτά, στα χέρια έμπειρων και ειδικών γιατρών μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα σημεία στο πρόσωπο, όπως είναι οι ρητίδες κάτω από τα μάτια, όπως είναι οι ρητίδες που κάνουμε στη μύτη, τα bunny lines τα λεγόμενα, οι ρητίδες του καπνιστού, μπορεί να εφαρμοστεί στο πηγούνι για τα λακάκια, τα οποία γίνονται εκεί πολλές φορές, ακόμη και στους μασιτήρες. Σε άτομα που έχουν υπερτροφικούς μασιτήρες ή τρίζουν τα δόντια τους στον ύπνο τους, μπορούμε να εφαρμόσουμε Botox και να λύσουμε τα θέματα αυτά. Μάλιστα. Το αποτέλεσμα είναι άμεσα ορατό? Όχι. Κάνοντας τη θεραπεία του Botox, αμέσως μετά δεν βλέπει κανείς κάποια διαφορά. Σταδιακά όμως, μέσα στις επόμενες 3-4 ημέρες, αρχίζει να παρατηρεί μια μείωση της κινητικότητας των μυών. Δεν νιώθει κάτι ο ασθενής, απλά το βλέπει στον καθρέφτη, ότι δεν μπορεί να κάνει έντονα τις συσπάσεις. Στις 15 μέρες έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, οπότε και θα πρέπει κανείς να έρθει για μια επανεξέταση, έτσι ώστε να ελέγξουμε το αποτέλεσμά του και να επέμβουμε αν χρειαστεί για μικροδιορθώσεις. Και πόσο διαρκεί? Η διάρκεια του Botox είναι 4 με 6 μήνες. Οποιοδήποτε διάστημα μεταξύ 4 και 6 μηνών είναι φυσιολογικό και εξαρτάται από το πόσο έντονες είναι οι κινήσεις που κάνει κανείς στο πρόσωπό του, πόσο εκφραστικός είναι. Άτομα τα οποία κάνουν πολλές γκριμάτσες, είναι εκφραστικά, έχουν λίγο πιο μειωμένη διάρκεια, μπορεί να είναι στο τετράμινο. Ενώ άτομα πιο ήρεμα μπορούν να φτάσουν μέχρι το εξάμηνο. Μάλιστα, μεγάλο χρονικό διάστημα. Βεβαίως, ναι. Υπάρχει κάτι που πρέπει να αποφεύγει ο ασθενής μετά τη θεραπεία? Αμέσως μετά τη θεραπεία συστήνουμε για 3 περίπου ημέρες να αποφύγουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Απλά εμείς σαν γιατροί τα τονίζουμε, έτσι ώστε και τα μισά να εκτελέσει ένας ασθενής να είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτό το οποίο λέμε είναι για τις πρώτες ώρες να μην σκύψει και να μην κοιμηθεί. Και για τις επόμενες 3 ημέρες να προσέξει να μην τρίψει έντονα την περιοχή, να μην εφαρμόσει θερμότητα τοπικά με πιστολάκι, καυτό νερό, να αποφύγει την έντονη γυμναστική και να αποφύγει το αλκοόλ και την ασπιρίνη. Εντάξει, μια χαρά, είναι κάτι βατό, δεν νομίζω ότι θα δυσκολεύει κάποιον. Mm-hmm. Και τι γίνεται αν σε κάποιον ασθενή δεν αρέσει το αποτέλεσμα του Botox? Καταρχάς να σας πω ότι είναι λίγο δύσκολο να μην αρέσει το αποτέλεσμα του Botox σε κάποιον ασθενή, με την έννοια ότι όσοι το ξεκινούν, η αλήθεια είναι ότι το επαναλαμβάνουν και το κάνουν στη συνέχεια για πάντα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ασθενείς που μπορεί να μην έχουν συνηθίσει τον εαυτό τους χωρίς ρητίδες, για παράδειγμα, ή να δουν τα φρύδια τους λίγο πιο ανασηκωμένα, για παράδειγμα, από ό,τι το είχαν συνηθίσει. Στην περίπτωση αυτή, στις 15 μέρες που γίνεται η επανεξέταση, μπορούμε να διορθώσουμε τέτοιες μικροαλλαγές που έχουν γίνει και μπορεί να μην αρέσουν στον ασθενή. Έτσι. Αλλά ούτως ή άλλως, το αποτέλεσμα του Botox είναι παροδικό, μέσα σε ένα τετράμινο με εξάμηνο θα έχει φύγει. Και αν θέλετε, αυτό είναι και ένα πλεονέκτημα της θεραπείας του Botox, ότι το αποτέλεσμα δεν είναι μόνιμο. Η μονιμότητα τρομάζει πολλές φορές. Συμφωνώ απόλυτα. Και άρα το αποτέλεσμα είναι ελεγχόμενο και δεν υπάρχει λόγος να φοβηθεί κάποιος να προχωρήσει. Πραγματικά, δηλαδή, σε χιλιάδες ασθενείς που έχω κάνει μέχρι σήμερα Botox, προσπαθώ να θυμηθώ κάποιον που δεν του έχει αρέσει το Botox και το έχει σταματήσει για κάποιο λόγο. Δεν υπάρχει. Μάλιστα, εντυπωσιακό. Και από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει κάποιος να κάνει Botox? Μπορεί να ξεκινήσει και από μικρή ηλικία. Είναι λίγο ταμπού. Πολλές φορές νομίζει κάποιος ότι είναι μικρός για να ξεκινήσει το Botox. Δεν υπάρχει ηλικία στο Botox. Μας καθοδηγούν οι ανάγκες του ίδιου του προσώπου. Σίγουρα θα πρέπει να ξεκινήσει μετά την ενηλικίωση, αλλά υπάρχουν νέα κορίτσια και αγόρια στα 20 τους που μπορεί να κάνουν ένα έντονο μεσόφριο. Γιατί έτσι εκφράζονται ή έτσι είναι η κληρονομικότητά τους και εμφανίζεται αυτή η ρητίδα. Επομένως, δεν υπάρχει ηλικία, είναι η ανάγκη που έχει το κάθε πρόσωπο.
Και δεν υπάρχει και φύλλο. Εφαρμόζεται και σε άντρες και σε γυναίκες. Φυσικά. Σωστά. Και σε άντρες και σε γυναίκες. Και μάλιστα έχει αυξηθεί η αναλογία των ανδρών τα τελευταία Αλήθεια. Χρόνια. Ενώ τα πρώτα χρόνια που είχε ξεκινήσει τον Botox ήταν 9 γυναίκες, ένας άντρας. Τώρα είμαστε σχεδόν μισή-μισή. Μάλιστα, εντυπωσιακό και αυτό. Συνδυάζεται με άλλες θεραπείες το Botox. Βέβαια. Το Botox συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με το υαλουρονικό οξύ. Είναι, θα έλεγα, ξαδερφάκια αυτές οι δύο θεραπείες. Έτσι, αλλά και με όλες τις θεραπείες της αισθητικής δερματολογίας. Με τα νήματα, με μεσοθεραπείες, με φράξονα λέιζερ για ανάπλαση του προσώπου. Και πάντα στο συνδυασμό βρίσκεται και το κλειδί της επιτυχίας και του καλού αποτελέσματος. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Τι είναι το υαλουρονικό οξύ, μια και το συζητάμε? Το υαλουρονικό οξύ είναι επίσης μια ενέσιμη θεραπεία, με άλλη φιλοσοφία όμως, που παντρεύεται πάρα πολύ ωραία με τον Botox. Το υαλουρονικό οξύ είναι μια θεραπεία που θα γεμίσει ρητίδες, θα αποκαταστήσει τον όγκο του προσώπου. Είναι γλυπτική, θα το έλεγα πιο πολύ. Και φυσικά μπορεί να γίνει σε διάφορες περιοχές, είτε μέσα σε ρητίδες, είτε και σε άλλα σημεία να δώσει όγκο ή να βελτιώσει το οβάλ του προσώπου. Σε όλο το πρόσωπο μπορεί να γίνει και το υαλουρονικό? Το υαλουρονικό γίνεται κυρίως στις ρινοπαριακές, τις ρητίδες που κάνουμε όταν χαμογελάμε, στα χείλη για να αυξήσουμε και να αποκαταστήσουμε το χαμένο όγκο, στις ρητίδες του καπνιστού, στο μεσόφριο και επίσης γίνεται πολύ ωραία για όγκο στα ζυγωματικά, στο οβάλ του προσώπου, στους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια με εξαιρετικά αποτελέσματα, ακόμη και για να διορθώσουμε το σχήμα της μύτης, η λεγόμενη ανέμακτη ρινοπλαστική, με πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα πραγματικά. Το πιστεύω. Υπάρχει κάποιος τρόπος που εφαρμόζεται το υαλουρονικό, κάποιος συγκεκριμένος τρόπος? Εφαρμόζεται ενέσιμα στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά υπάρχει και η τεχνική της κάνουλας, που είναι μια πολύ εξειδικευμένη τεχνική, είναι εντελώς ατραυματική, γίνεται με τοπική αναισθησία, δεν υπάρχει καμία αίσθηση πόνου και κυρίως τη μέθοδο αυτή την εφαρμόζουμε για τους κύκλους κάτω από τα μάτια και στα ζυγωματικά και στη μύτη επίσης μπορεί να εφαρμοστεί με απόλυτη επιτυχία. Που είναι σημεία που ταλαιπωρούν πολύ εμάς τις γυναίκες, ειδικά τα μάτια. Βέβαια, τα μάτια μέχρι πρότινος δεν υπήρχε κάποια θεραπεία που θα μπορούσε. Δεν γνωρίζαμε κάποια. Ή θα έπρεπε κανείς να καταφύγει στο χειρουργείο, να κάνει μια βλεφαροπλαστική. Πλέον, με το υαλουρονικό μπορούμε ανέμακτα και επεμβαίνουμε και σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή. Πολύ σημαντικό το ανέμακτα, πάρα πολύ σημαντικό. Τι πρέπει να προσέξει ο ασθενής μετά την εφαρμογή του υαλουρονικού οξέως? Αμέσως μετά το υαλουρονικό οξύ και για τις επόμενες 2-3 ημέρες θα πρέπει κανείς να κάνει μασάζ στην περιοχή που εφαρμόσαμε τη θεραπεία. Ήπιο μασάζ με καθαρά χέρια, κυκλικές κινήσεις στα χείλη, στα ζυγωματικά, στις ρινοπαριακές, έτσι ώστε να στρώσει καλά το υλικό και να έχουμε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Και πότε γίνεται ορατό το αποτέλεσμα στο υαλουρονικό οξύ? Το υαλουρονικό έχει το πλεονέκτημα ότι κάνοντας θεραπεία το αποτέλεσμα φαίνεται άμεσα. Και αυτό ενθουσιάζει τον ασθενή. Βλέπει ξαφνικά ότι έχει ρητίδες και φεύγει μέσα σε 5 λεπτά χωρίς τις ρητίδες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Βέβαια, εξελίσσεται το αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες, γιατί στην αρχή υπάρχει ένα μικρό είδημα το οποίο φεύγει στα επόμενα 24 ώρα και θα λέγαμε ότι το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται στις 15 μέρες, όπου κάνουμε πάλι μια επανεξέταση και μπορεί να επέμβουμε, να διορθώσουμε, να αλλάξουμε κάποια πράγματα αν θέλουμε. Μάλιστα. Πέρα από τα άμεσα αποτελέσματα, τι άλλο έχει να περιμένει ο ασθενής μετά την εφαρμογή? Μετά την εφαρμογή, βλέπει, είπαμε, το άμεσο αποτέλεσμα, μπορεί να υπάρξει ένα μικρό είδημα στην περιοχή, το οποίο είναι φυσιολογικό λόγω των χειρισμών που έχουμε κάνει και το οποίο στη συνέχεια μέσα στα επόμενα 2-3-24 ώρα φεύγει. Μπορεί να υπάρξει κάποια μικρή μελανιά. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Είναι πραγματικά πολύ ήπιες και άνευ σημασίας. Άρα μπορούμε και να το κάνουμε και να πάμε και στη δουλειά μας και να κυκλοφορήσουμε και έξω. Μπορεί κανείς να βαφτεί αμέσως μετά, να πάει να βγει, να κάνει τη δουλειά του. Την επόμενη μέρα δεν φαίνεται κάτι πραγματικά. Αλήθεια, πόσο διαρκεί το αποτέλεσμα του υαλουρονικού οξέως? Το αποτέλεσμα του υαλουρονικού οξέως έχει μεγαλύτερη διάρκεια από αυτό του Botox. Και εξαρτάται από το είδος του υλικού που θα χρησιμοποιήσουμε, από την περιοχή που θα επέμβουμε, από το βάθος των ρητίδων και από τον ίδιο τον ασθενή φυσικά. Υπάρχουν υλικά, κυρίως αυτά που μπαίνουν στα χείλη, τα οποία είναι πιο χαμηλού μοριακού βάρους. Εκεί έχουμε μια διάρκεια περίπου 9 μηνών με ένα έτος περίπου. Και υπάρχουν και τα volume υλικά που μπαίνουν στα ζυγωματικά, μπορούν να μπουν στην περιοχή, στο βάλ του προσώπου. Εκεί μπορούν να έχουμε και διάρκεια που ξεπερνά ακόμη και τα 2 χρόνια. Τόσο πολύ? Βεβαίως, με τα νέα υλικά φτάνουμε ακόμη και αυτές τις διάρκειες. Και
Κυρία Τσιατούρα, αναφέρατε πριν την εφαρμογή αλουρονικού οξέως στη μύτη. Mm-hmm. Είναι ένα νέο τρέντ που όλο και μαθαίνουμε σιγά-σιγά. Θέλουμε να μας πείτε τι να περιμένει κανείς από αυτό όσον αφορά το σχήμα της μύτης ή οτιδήποτε άλλο. Πρόκειται για την ανέμακτη ρινοπλαστική. Είναι πραγματικά μία μέθοδος που κερδίζει έδαφος συνεχώς. Γιατί κανείς μπορεί να μην χρειαστεί να κάνει κάποιο χειρουργείο και να το κάνει πολύ πιο ανέμακτα και πολύ πιο εύκολα με υαλουρονικό οξύ. Βέβαια, δεν είναι κατάλληλη μέθοδος αυτή για όλες τις περιπτώσεις. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να μικρύνει το σχήμα μιας ήδη μεγάλης μύτης. Γίνεται για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει λίγο στραβό σχήμα στη μύτη, να έχουμε μια καμπουρίτσα δηλαδή στη μύτη που μπορούμε να την διορθώσουμε και να κάνουμε πολύ πιο ίσια τη μύτη μας. Και μπορούμε επίσης να ανορθώσουμε και το tip, την κορυφή της μύτης, να την κάνουμε πιο γαλλική. Από είναι αυτό που θέλουμε όλες οι γυναίκες. Βεβαίως, βεβαίως. Οπότε κάποιες περιπτώσεις πάνε πάρα πολύ καλά με το υαλουρονικό και δεν χρειάζεται να υποβληθεί κανείς σε χειρουργείο, ενώ κάποιες άλλες που θέλουμε να μειώσουμε και το μέγεθος, εκεί θα καταφύγουμε στη χειρουργική ρινοπλαστική. Είναι κάτι που πάλι γίνεται με μία φορά, ερχόμαστε και αμέσως βλέπουμε το σχήμα? Εξαιρετικά εντυπωσιακή και αυτή η θεραπεία, γιατί πραγματικά έρχεται κάποιος με την κανονική του μύτη και φεύγει με την ίσια μύτη. Πραγματικά είναι. Οι ασθενείς ενθουσιάζονται. Είναι αλήθεια αυτό, πραγματικά. Είναι κάτι το μαγικό. Μάλιστα. Κυρία Τσιατούρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές σας. Και εγώ σας ευχαριστώ.